Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέχρι τώρα δεδομένα του ζητήματος το οποίο συζητούμε σήμερα στη Βουλή. Πρώτα-πρώτα, η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, η ιδιωτικοποίησή του δηλαδή, ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4522 του 2018. Από αυτούς δηλαδή οι οποίοι υποκριτικά, όπως αποδείχτηκε, ανέβαιναν κάποτε στα κάγκελα του λιμανιού προκειμένου αυτό να μην ιδιωτικοποιηθεί. Φυσικά, ο νόμος αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, ο 4522 του 2018, ψηφίστηκε με ενθουσιασμό και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Αλίμονο. Όπως εξ αρχής βέβαια είχε επισημάνει το ΚΚΕ, το οποίο και καταψήφισε την παραχώρηση, παύλα ιδιωτικοποίηση, 4 χρόνια πλέον μετά την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες, διαψεύστηκαν παταγωδώς και όλα τα μεγάλα λόγια περί ωφελημάτων τάχα του λαού της πόλης, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων του λιμανιού. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι με τα σωματεία τους, ολοένα και συχνότερα, καταγγέλουν και την έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού και την αυξανόμενη εντατικοποίηση της δουλειάς τους, αλλά προσέξτε, και την έλλειψη μέτρων ασφάλειας στην εργασία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το περσινό καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2021, με έναν νεκρό 59χρονο εργαζόμενο, το φετινό καλοκαίρι σημειώθηκαν άλλα 4 εργατικά ατυχήματα στο λιμάνι, τα οποία βέβαια και φωνάζουν για τη λήψη επιγόντων μέτρων προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας σε αυτό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Με τη σημερινή σύμβαση, λοιπόν, τροποποιούνται ορισμένα 2, αφού πρώτα είπαμε τα δεδομένα, όπως είπαμε, του ζητήματος, 2 συγκεκριμένα ζητήματα από την αρχική σημεία, μάλλον από την αρχική σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης του 2018. Πρώτα το ζήτημα του ιστορικού κτηρίου του παλιού τελωνιακού σταθμού στο λιμάνι, του οποίου η λειτουργική αποκατάσταση καρκινοβατεί ή μάλλον δεν έχει καν ξεκινήσει, παρά τις δεσμεύσεις, τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις της αρχικής σύμβασης, και μετά το ζήτημα του προβλήτα 6 του λιμανιού, του οποίου επανακαθορίζονται για άλλη μια φορά οι διαστάσεις, ώστε να υποδέχεται, όπως γράφεται στην τωρινή αιτιολογική έκθεση, να υποδέχεται αυτός πλοία περισσότερων κατηγοριών. Τι προέβλεπε η αρχική... Συνεχίζω. Τι προέβλεπε η αρχική σύμβαση παραχώρησης του 2018, ότι, έλεγε, ότι το αργότερο μέχρι την πρώτη επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ισχύως να έχει μεριμνήσει ο παραχωρησιούχος, δηλαδή ο ιδιώτης, για την εκπόνηση για λογαριασμό του από κατάλληλα καταρτισμένους μηχανικούς διεξοδικής μελέτης στατικής αποκατάστασης του παλαιού τελωνιακού σταθμού. Μελέτη δηλαδή. Και το αργότερο μέχρι την τέταρτη επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ισχύως, η πρώτη ήταν το 19, η άλλη το 22, να έχει μεριμνήσει για την κατασκευή και υλοποίηση του συνόλου, παρακαλώ, των εργασιών αποκατάστασης του συγκεκριμένου κτηρίου. Η πρώτη επέτειος ήταν το 2019, πέρασε και πάει, πέρασαν και άλλα 3 χρόνια, ήρθε και το 2022, αλλά δεν ολοκληρώθηκε καμία εργασία κατασκευής και αποκατάστασης στο παλιό τελωνίο της Θεσσαλονίκης στο λιμάνι. Και τώρα φέρνεται μια παράταση αυτής της προθεσμίας για μέχρι τα τέλη του 2023 και βλέπουμε, μπορεί και αργότερα. Όσο για τον εκ νέου επανακαθορισμό των διαστάσεων του προβλήτα 6, με την αύξηση του μήκους του νέου πρόσθετου κρυπηδώματος και μείωση του πλάτους της πρόσθετης χερσαίας ζώνης, όπως χαρακτηριστικά γράφει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναρωτιόμαστε
Αναρωτιόμαστε άραγε σε τι θα ωφελήσει αυτό τους αυτοαπασχολούμενους αυτοκινητιστές, τους εργαζόμενους οδηγούς των φορτηγών αυτοκινήτων που ταλαιπωρούνται για ώρες επί ώρες, επί ωρών, στις ουρές φορτοεκφαρτώσεων του λιμανιού. Είναι φυσικά, πρόκειται μάλλον για μια ιδιωτικοποίηση η οποία υπακούει στις γενικότερες στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και συναντήθηκαν και αυτά τα τρία κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που πέρα από την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων εντάσσεται η σύμβαση παραχώρησης και το λιμάνι εντάσσεται και στους γενικότερους, και αυτό χρειάζεται εδώ να σημειωθεί, εντάσσεται στους γενικότερους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή για τον γεωστρατηγικό έλεγχο περιοχών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Και βλέπουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές που είναι κόμβη μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Σχεδιασμούς βεβαίως που και στην περιοχή μας πυροδοτούν εντάσεις επί εντάσεων συνεχώς. Ταυτόχρονα φυσικά υπηρετεί αλίμονο και τους σχεδιασμούς του εγχώριου κεφαλαίου για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, όπως λέγεται, σε ένα διεθνές hub δηλαδή. Όλος αυτός τώρα, ο πυρετός της δράσης του κεφαλαίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στην περιοχή, θα λέγαμε, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ασφαλώς και θα φέρει, τι λέω θα φέρει, ήδη φέρνει νέα τεράστια κέρδη, μόνο που αυτά δεν είναι και δεν πρόκειται να είναι για τους εργαζόμενους, αλλά για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το δείχνει κάθε μέρα και το παράδειγμα της Κόσκο στον Πειραιά, όπου η ιδιωτικοποίηση βεβαίως προηγήθηκε χρονικά. Το δείχνει κάθε μέρα και το ιδιωτικό εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης σιγά σιγά. Να γιατί πανηγύρισαν και χειροκροτάνε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη τόσο οι βιομήχανοι, όσο και οι μέγαλο εξαγωγείς, οι μεγαλέμποροι μαζί, βεβαίως, με τα κόμματά τους και τις κυβερνήσεις τους. Κάτι ξέρουν αυτοί. Συνοπτικά, κύριε Πρόεδρε, όλοι οι λόγοι που μας οδήγησαν ως ΚΚΕ να καταψηφίσουμε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να υπάρχουν και να λειτουργούν και στη μερική τροποποίηση εκείνης της αρχικής σύμβασης. Δεν συζητάμε κάτι αυτοτελές, κάτι ξεχωριστό, συζητάμε επί της ουσίας την ίδια αρχική σύμβαση, την τροποποίηση της. Και άρα, όπως καταψηφίσαμε την αρχική σύμβαση της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καταψηφίζουμε και την σημερινή της τροποποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ.